έχουμε μία παρέμβαση, ένα υπόλοιπο μετά την παρουσίαση την Τρίτη της συνομιλίας και της ανακοίνωσης του νέου πολιτικού σχηματισμού, τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη. Σας θυμίζω, το Δίκαια, Δημοκρατικό Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης. Υπήρξε συνομιλητής στη συνέχεια ο κύριος Πικραμένος, ο οποίος πριν πει τη θεματική θέλησε να σχολιάσει τόσα είπε ο κύριος Λαφαζάνης και εν προκειμένου τη διαπίστωση του κυρίου Λαφαζάνη ότι έχουν διακοπεί πλήρως οι σχέσεις με τη ρωσική πρεσβεία, στην οποία ο ίδιος πήγε μετά από πρόσκληση για τους εορτασμούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κύριε Λαφαζάνη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη. Η παρέμβαση λοιπόν σε τι συνίσταται εδώ δεν είναι βουλή βέβαια, αλλά πρέπει να πείτε αυτό που θεωρείτε ότι σας έφυξε. Όχι θεωρώ εγώ ότι σας έφυξε. Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα τεράστιο δημοκρατίας, το οποίο αφορά και εσάς προσωπικά, αφορά και το σταθμό σας, αφορά τα ΜΜΕ, αφορά το δημοκρατικό θα έλεγα πολιτικό σύστημα. Διότι εγώ ομίλησα για μια σειρά θεμάτων και για το κόμμα που ιδρύω και μίλησα και για το ουκρανικό θέμα και βεβαίως ακολούθησε καπάκι ο κύριος Κώστας Πικραμένος, ναι, ο οποίος έστω και αντιδεοντολογικά που δεν θα έπρεπε να σχολιάσει, αφού αν ήθελε να σχολιάσει θα έπρεπε να παρέμβει, όχι αμέσως με τα καπάκια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έκανε σχόλιο. Έκανε μια βρώμικη, συκοφαντική, πρωτοφανή επίθεση σε ένα πολιτικό πρόσωπο, το οποίο βεβαίως δεν είναι και προσωπικό θέμα δικό μου. Mm-hmm. Δηλαδή, με δύο λόγια, ο κύριος Καρακώστας, χωρίς να παραθέσει το παραμικρό στοιχείο. Ο κύριος Πικραμένος. Πικραμένος, ναι. Με συγχωρείτε, το μπερδεύω. Δεν το κάνω επίτηδες. Όχι. Προφανώς. Ναι, γι' αυτό το διορθώνω. Λοιπόν, ναι, ο κύριος Πικραμένος, λοιπόν, κατά πρωτοφανή τρόπο, με κατήγγειλε ως πράκτορα της Ρωσίας. Ευθέως και καθαρά. Και μάλιστα προσπαθώντας να διευκρινίσει, λέει δεν είναι πράκτορας με την έννοια της κατασκοπίας, αλλά πράκτορας ο οποίος προωθεί τις θέσεις και τα συμφέροντα μιας τρίτης χώρας. Δηλαδή εγώ κάνοντας εκτιμήσεις για το ουκρανικό θέμα και αποδίδοντας την ευθύνη για τον πόλεμο στη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ, είμαι πράκτορας κατά τον κύριο Καρακώστα, πράκτορας τον κύριο Πικραμένο. Πικραμένο, ναι, για να μην δημιουργούνται. Πράκτορας της Ρωσίας. Έλεος. Δηλαδή, σε ποια εποχή ζούμε? Μας πάει ο κύριος Πικραμένος στα χειρότερα και πιο σκοτεινά χρόνια της μετεφυλιακής περίοδου. Αναπαράγει κατηγορίες και εποχές οι οποίες κόστησαν πανάκριβα στην Ελλάδα και στην ουσία υπονόμευσαν κάθε είδους δημοκρατική εξέλιξη με τρομακτικές συνέπειες για τον τόπο. Διότι, και παραλαμβάνω, αυτό το θέμα δεν είναι προσωπικό. Διότι αν ξεκινήσει μια τέτοια κατασκοφάντηση όσων έχουν παρόμοιες απόψεις με μένα, και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διάδοση αυτής της άποψης και μέσα στον ελληνικό λαό και μέσα στην ελληνική κοινωνία, αντίστοιχη με τις θέσεις του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, άμα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, αυτή η πρωτοφανής, ας πούμε, κατηγορίες, οι πρωτοφανείς κατηγορίες σε βάρος όσων έχουν τις ίδιες απόψεις, πού θα πάμε και πού βαδίζει? Θα υπάρξει τίποτα σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη χώρα που θα μείνει όρθιο? Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό. Εμένα στην ουσία είπε ότι χρηματοδοτούμε και για το νέο κόμμα που κάνω από την... Καλά, δεν είπε ότι χρηματοδοτήσετε. Είπε η συγκεκριμένη πρεσβεία κάτι τη δική του άποψη, δεν τον ερμηνεύσω εγώ βέβαια. Δεν είπε ότι εσείς χρηματοδοτήσετε. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, εδώ είπε ότι η ρώσικη πρεσβεία σημαίνει ρώσικες υπηρεσίες πληροφοριών. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω αυτή την άποψη. Θα έπρεπε να τη σχολιάσει, ή αν ήθελε να τη σχολιάσει, η ρώσικη πρεσβεία.
Πάντως δεν είναι αυτός ο ρόλος, όχι απλώς της Ρώσικης Πρεσβείας, όλων των πρεσβειών. Οι πρεσβείες έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο τον οποίο γνωρίζουμε. Λοιπόν, σημαίνει λέει Ρώσικες υπηρεσίες πληροφοριών και οι Ρώσικες υπηρεσίες αυτές πληροφοριών χρηματοδοτούν στην Ευρώπη μεγάλο αριθμό κομμάτων της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς. Και λέει αυτή την ώρα ιδρύει ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος μπαινοβγαίνει στη Ρώσικη πρεσβεία, νέο κόμμα. Δηλαδή τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν ο κύριος πικραμένος να απευθύνει τέτοιου είδους κατηγορίες ανυπόστατες. Εγώ δεν έχω να φάω. Εγώ δεν παίρνω σύνταξη. Μου έχουν κόψει ακόμα και τη βουλευτική σύνταξη. Λοιπόν, εγώ εγκατέλειψα υπουργεία, εγκατέλειψα θέσεις κυβερνητικές κτλ. Κτλ. Για να υπερασπίσω τη λαϊκή εντολή στην ουσία που είχα. Λοιπόν, θα πει ο κύριος Κραμένος ότι εγώ χρηματοδοτούμε για να φτιάξω κόμμα όταν δεν έχω να πληρώσω τον νίκη στο σπίτι μου. Τι λέτε τώρα, για ποιο πράγμα μιλάμε και ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι και πώς είναι δυνατόν να βγαίνουν σε συχνότητες και να λένε αυτά τα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν. Και εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον εγώ έπρεπε να είχα κληθεί να πω τη γνώμη μου σαν πολίτης απέναντι σε τέτοιες βαρύτατες κατηγορίες. Λοιπόν, μέχρι τον εισαγγελέα λέει έπρεπε να κληθεί ο κύριος Πικραμένος για να πάρουν νομική μορφή οι διώξεις για αυτά που είπα. Δηλαδή νέος 509 στη χώρα, νέος 509, δηλαδή άμα εκφράζω εγώ μια πολιτική άποψη, όσο και να διαφωνεί κανένας, θα πρέπει να είναι θέμα των εισαγγελικών αρχών, όπως έγινε και πρόσφατα με τους πληστηριασμούς με τους οποίους διώκομαι με 5 δίκες, γιατί υπερασπίστηκα σπίτια φτωχών ανθρώπων που εκπληστηριάζονται. Πού βρισκόμαστε και ποια είναι νοοτροπία και με τι θράσος βγαίνει και ποιους κύκλους εκπροσωπεί και βγαίνει και τα λέει αυτά τα πράγματα, διότι προφανώς δεν είναι μόνος του ο κύριος Πικραμένος. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί οι οποίοι στηρίζουν δυστυχώς μια τέτοια νοοτροπία και μια τέτοια αντίληψη για το παρόν και το μέλλον της χώρας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και στο τέλος αφήνει και τις απειλές βεβαίως ο κύριος Πικραμένος, λέγοντας ότι έχω άγνοια κινδύνου, λέει, και τον προειδοποιώ τον κύριο Λαφαζάνη. Ποιος είναι ο κίνδυνος, κύριε Πικραμένε και κύριοι οι οποίοι στηρίζετε αυτές τις απόψεις? Ποιος είναι ο κίνδυνος, λέει, ποιο κίνδυνο διατρέχω? Από πού και που διατρέχω κίνδυνο λέγοντας την άποψή μου για οποιοδήποτε θέμα σε ένα μέσω μαζικής ενημέρωσης της χώρας. Δημόσια τη λέω την άποψη και διατρέχω κίνδυνο και με προειδοποιούν, ναι. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Ναι, έχει τηλεφωνήσει ο κύριος Πικραμένος επειδή αναφέρεται και το δικό του όνομα. Θέλει να παρέμβει. Το δέχεστε? Όχι κύριε. Ναι. Δεν γίνεται έτσι η συζήτηση. Όχι, εγώ σας ρωτήσω. Όφιλα να σας ρωτήσω. Όχι έτσι πάλι καπάκι. Βγαίνω εγώ καπάκι. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Ο διάλογος, εγώ δεν ζήτησα κανένα διάλογο ποτέ με κανένα κύριο Πικραμένο, ούτε κανένα διάλογο. Και αν θέλει να σχολιάσει οποιοδήποτε, να σχολιάσει πολιτικά τις απόψεις μου. Όχι αυτή την βρώμικη, κατασκοφαντική χείριση την οποία άκουσα και την οποία θέλει να συνεχίσει, δηλαδή με αφορμή τα όσα λέω. Αυτά που λέω είναι προφανή, είναι καταγεγραμμένα. Είναι στη συνέντευξη την οποία είπε, ναι, και θα έχει τις νομικές συνέπειες, τις απαραίτητες στις οποίες θα προβώ. Θα έχει νομική συνέχεια αυτή η υπόθεση. Δεν είναι δυνατόν να σπηλώνεται μια διαδρομή δεκαετιών από τα φοιτητικά μου χρόνια σε όλες τις κέρυες στιγμές της χώρας, σε όλους τους αγώνες της κτλ. Με θυσίες, με προσωπική, ας πούμε, με προσωπικό κόστος, χωρίς να επιδιώξω ούτε οφίτσια, ούτε θέσεις, ούτε καρέκλες, λοιπόν, να σπηλώνονται κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτά είναι απαράδεκτα, πρωτοφανή πράγματα, δεν θίγουν εμένα, θίγουν, πιστεύω,
την ίδια την υπόσταση αυτής της χώρας και τη δημοκρατία και τη δημοκρατία, και αναμένω να υπάρξουν και αντιδράσεις από μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα κόμματα κτλ. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορείται κατά αυτόν τον τρόπο και τόσο χυδαία και χωρίς την παραμικρή στοιχειοθέτηση ένα πολιτικό πρόσωπο για τις ιδιαίτερες απόψεις του, γιατί είναι ενοχλητικές σε ένα σύστημα, γιατί είναι ενοχλητικές σε μια κατάσταση πραγμάτων, κυρίαρχη κατάσταση πραγμάτων στη χώρα μας, η οποία άλλωστε βλέπουμε που μας οδηγεί και που έχει φτάσει την Ελλάδα σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την κατάθεση της απάντησής σας. Προφανώς ο καθένας επιλέγει τον τρόπο που θέλει και μπορεί και πρέπει να αντιδράσει. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά.